σημαντική είναι η πρωτοβουλία που αφορά στις ευπαθείς ομάδες στα πλαίσια διασυνοριακού προγράμματος με προσπάθεια στην πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών με την αρρωγή του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης νομού Ξάνθης στήριξη, ενώ συνάντηση για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα διεύρυνσης των δράσεων σε όλη την περιφέρεια. Έχει γίνει πρώτη στην Καβάλα, ήταν μέσα στην ενημέρωση των φορέων και αυτών που διαχειρίζονται το πρόγραμμα, διότι όπως γνωρίζετε συμμετέχουν τόσο από πλευράς Βουλγαρίας, περιφέρεια του Σμόλεν, συμμετέχουν δύο οργανώσεις από τη Θεσσαλονίκη, πυλώνας υλοποίησης είναι η στήριξη, μία οργάνωση η οποία ιδρύθηκε από τον Γιώργο τον Παυλίδη το 2008 και έχει προσφέρει αρκετά, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε στην κοινωνία της Ξάνθης και ειδικά σε ευπαθείς ομάδους, και η στήριξη ήταν ο πυλώνας γύρω από τον οποίο εκτελείται και υλοποιείται το παρόν πρόγραμμα. Να σας πω την αλήθεια, όταν άρχισε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εγώ είχα κάποιες αντιρρήσεις προς αυτές τις δράσεις, αλλά πίστηκα ότι και έργο προσφέρει και πρέπει να ξαναγίνει. Και μάλιστα επειδή έχει επιτυχία, πιστεύω ότι θα επαναληφθεί με περισσότερα παιδιά, σε περισσότερους συμμετέσχοντες την επόμενη χρονιά. Ένα άλλο που ήθελα να επισημάνω, η στήριξη, η οποία όπως προείπα ιδρύθηκε το 2008 από τον κύριο Παυλίδη, τη διατήρησε ο κύριος Καραλίδης, διότι ήταν κάτι σημαντικό και κάτι ωφέλιμο, και στις σκέψεις περιφερειάρχη είναι να δημιουργηθεί ένα όργανο αντίστοιχο, και προς αυτό βαδίζουμε, ήδη κοιτάμε πώς θα λειτουργήσει και πώς θα δημιουργηθεί το πρώτο καταστατικό, που να συμμετέχουν και οι 5 αντιπεριφέρειες που ανήκουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να γίνει πιο οργανωμένα, να καλύψει όλη την περιφέρεια και να έχει δυνατότητα μεγαλύτερης χρηματοδότησης και να μπορούμε να βοηθούμε πολύ περισσότερο κόσμο και πολύ περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αυτό που κάνουμε με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε. Να σημειώσουμε πως ήδη στην Ξάνθη λειτουργεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στην Οδό Χατζησταύρου 1, στα πλαίσια λειτουργίας του οποίου περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών, η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, νομική υποστήριξη, υλική βοήθεια, δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία, μαθησιακή υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να ενισχυθεί το υποστηρικτικό περιβάλλον του παιδιού και να ελαχιστοποιηθούν οι συνθήκες που ενισχύουν το καθεστώς της παιδικής εργασίας, της παραβατικότητας, της εκμετάλλευσης και της παραμέληση.